καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη παρουσίαση βιβλίου εδώ στην Αθήνα. Βιβλίου «Οδεκτάζει στον Νότο» του κοινωνιολόγου Γρηγόρη Ιωάννου από τις εκδόσεις Ψηφίδες. Είναι το πρώτο βιβλίο της κυπρολογικής σειράς «Ο Ρότσος». Ή μάλλον, συγγνώμη, «Ρότσος», χωρίς άνθρωπο. Χρήστο, τι θα μας πεις γι' αυτό ή... Εντάξει. Νομίζω είναι η πρώτη κυπρολογική σειρά που γίνεται σε ελληνικές εκδόσεις και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ρότσος, στα κυπριακά, είναι ο βράχος, η πέτρα, η μεγάλη πέτρα. Περιπεκτικά, ας πούμε, οι Κύπροι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για να αναφερθούν στην ίδια την Κύπρο. Μια πέτρα, ένας βράχος στη θάλασσα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα μαζί μας έχουμε με τη σειρά που τους βλέπετε από τα δεξιά σας την Κατερίνα Σεργίδου, η οποία είναι ιστορικός και ανθρωπολόγος, υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου της χώρας των Πάσχων και του Παντίου. Τον Πάσο Κωστόπουλο, δημοσιογράφο και ιστορικό, και τον Αντώνη Χατζή Κυριάκου, ο οποίος είναι οθωμανολόγος, ιστορικός. Δεξιά από μένα και αριστερά έχουμε Κύπριους. Στη μέση έχουμε ένα καλαμαρά και εγώ είμαι μισός-μισός. Μισοκαλαμαράς, μισοκύπριος. Πριν δώσω το λόγο στον Αντώνη που θα μας μιλήσει πρώτος... Ναι, με συγχωρείτε. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στην Κατερίνα, θα ήθελα να πω ένα-δύο πράγματα για αυτό που βλέπουμε. Αυτό το στένσιλ που βλέπουμε από πίσω μας, το οποίο χρησιμοποιήσαμε και στην αφίσα της σημερινής εκδήλωσης. Είναι ένα στένσιλ που εμφανίστηκε, στένσιλ είναι αυτή η τεχνοτροπία για όσους δεν ξέρουν, δηλαδή μια ξεπατή κοντούρα που γίνεται με σπρέι πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Είναι ένα στένσιλ που εμφανίστηκε στη Λευκωσία το 2010, στην παλιά Λευκωσία το 2010 και είναι μάλλον ένα από τα πιο διάσημα, θα λέγαμε, δείγματα της σύγχρονης ιστορίας, της τελείως σύγχρονης ιστορίας, δείγματα σε τείχους της πόλης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο στην τέχνη και ακόμα και αν αυτή η τέχνη είναι πολιτική ή αυτή η τέχνη είναι δρόμου. Είναι σημαντικό το ότι η τέχνη είναι ανοιχτή σε ερμηνείες. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές πράγματα τα κάνουν οι καλλιτέχνες και έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Αλλά από τη στιγμή που φεύγει από αυτούς, είναι πλέον, έχει πλέον τη δική του ζωή και μπορεί να ερμηνευτεί από διάφορο κόσμο με διάφορους τρόπους. Η βασική ερμηνεία λοιπόν αυτού του πράγματος, αυτού του στένσι, είχε να κάνει με το κυπριακό. Η βασική ερμηνεία που δόθηκε από τους θεατές του. Ενδεχομένως μετά και το τέλος όλων των παρουσιάσεων, ο Αντώνης θα μας πει περισσότερο γι' αυτό. Αν θέλουμε μπορούμε να πούμε παραπάνω. Προς το παρόν, Κατερίνα, ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω λέγοντας
Έλληνας που σου ήταν καλό να μιλήσω για το Κυπριακό, έχω πάντα μια μηχανία. Ίσως γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια βιωμένη εμπειρία όσο μεγαλώσαμε στην Κύπρο, της οποίας η ένταση δεν μπορεί να μεταφερθεί ακριβώς σε ένα κόντεξτ που δεν είναι κυπριακό, γιατί πάντα πρέπει να μεταφράζεται μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, ως γλώσσα. Δεν ξέρω αν αυτό δηλώνει κάτι πέρα από τη δική μου μηχανία, όμως το σίγουρο είναι πως η ανάγνωση του βιβλίου του Γρηγόρη Ιωάννου μείωσε αυτή την αίσθηση σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ο Γρηγόρης κατορθώνει ως επιστήμονας, ως πολιτικός ακτιβιστής, ως άνθρωπος της γενιάς μας, αυτόν δηλαδή που γεννηθήκαμε κάπου ανάμεσα στο 1979, την ιστορική ημερομηνία που γεννιέται ο Γρηγόρης, και το 1983, τη χρονιά που ο Ντεχτάς ανακήρυξε την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Κατορθώνει λοιπόν ο συγγραφέας να επικοινωνήσει την ένταση αυτής της βιωμένης εμπειρίας της γενιάς μας, αλλά και των γενιών που ακολούθησαν, να δώσει λέξεις στη σιωπή, στα φαντάσματα και στα χαλάσματα μέσα στα οποία μεγαλώσαμε, να ξεπεράσει αυτή την αμηχανία και μέσα στο θόρυβο που δημιουργούν οι στρατοί, να αρθρώσει ένα λόγο ικανό να ακουστεί εντός και εκτός Κύπρου. Και με το εντός Κύπρου εννοώ προφανώς και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη συζήτηση που θα προκαλέσει το βιβλίο τώρα που έμαθα ότι κυκλοφορήσει σύντομα και στα τουρκικά. Θα πω λοιπόν εξ αρχής, αυτό δεν θα το αφήσω για το τέλος, ότι κατά τη γνώμη το βιβλίο του Γρηγόρη έχει μεγάλη πολιτική και επιστημονική αξία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που έχει τύχει ήδη μεγάλης υποδοχής στους ανθρώπους που αγωνίζονται για την επανένωση του νησιού με συνθήκες πολιτικής ισότητας και για την τουρκική κοινότητα, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Τώρα, κάποιες πιο συγκεκριμένες σημειώσεις για τις αρετές του βιβλίου. Πρώτον, ο Γρηγόρης ανήκει μια συζήτηση σε ένα θέμα που μοιάζει κλειστό, και σε μια συγκυρία που πράγματι φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις φτάνουν σε ένα διέξοδο. Το δυνατό σημείο του βιβλίου δεν είναι απλώς η περιγραφή των κακών χειρισμών ή του ελληνοκυπριακού εθνικισμού, αλλά ο τρόπος που περιγράφει τα γεγονότα και το γεγονός και το ερώτημα γύρω από τα οποία τα τοποθετεί. Το πώς δηλαδή κανονικοποιήθηκε η διχοτόμηση. Αυτό που κάνει ο συγγραφέας κατά τη γνώμη μου είναι ότι ξαναφυγείται τα ιστορικά γεγονότα κάνοντας δύο πράγματα. Πρώτον, λέει φωναχτά τη λέξη διχοτόμηση, δεν φοβάται δηλαδή να μιλήσει για την κανονικοποίηση της διχοτόμησης στην ελληνοκυπριακή πλευρά, και την τοποθετεί μάλιστα στη θέση μιας άλλης άποψης που παρουσιάζεται ως η ουσία του Κυπριακού, ότι δηλαδή το πρόβλημα το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Πραγματοποιεί δηλαδή μια μετατόπιση στο πώς συζητάμε το Κυπριακό. Και δεύτερον, συγκεκριμενοποιεί τη φράση που σημειώνει και στα Κυπριακά και που είπε κάποια στιγμή ο Χριστόφιας, το «εκάμαμε κι εμείς πολλά». Κάναμε κι εμείς πολλά. Όμως δεν αρκείται σε αυτό. Ρίχνει ενοχλητικό φως με το φακό του στα γεγονότα που οδήγησαν στη διχοτόμηση, ξεκινώντας ήδη από το 1950 μέχρι σήμερα, και την αποτυχία διαπραγματεύσεων στο Κράν Μοντανά, για να αποδείξει ότι η διχοτόμηση δεν ήταν νομοτελειακή, δεν είναι νομοτελειακή υπόθεση, και ότι γι' αυτή φέρουν βαρύτατες ευθύνες οι πολιτικές ηγεσίες των ελληνοκυπριακών κομμάτων. Η περιοδολόγηση που επιλέγεται υπηρετεί αυτό το σκοπό, θα το πω έτσι συνοπτικά, θα αναφέρω τους τίτλους, θα το δείτε και όσες και όσοι πάρετε το βιβλίο. Την περίοδο το 1950 έως το 1975 την ονομάζει «Από τους εθνικισμούς στη διχοτόμηση». Από το 1975 έως το 2003 μιλάει για το διαχωρισμό ως βιωμένη πραγματικότητα και περιγράφει την επέδωσή του. Στέκεται στο άνοιγμα των φραγμάτων το 2003, αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, γιατί είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο το 2003. Προχωρά στο σχέδιο Ανάν το 2004, περίοδο από την οποία αντλεί εμπειρικό παράδειγμα που γίνεται τίτλος του βιβλίου, θα πω μια κουβέντα γι' αυτό μετά, και περιγράφει την περίοδο 2007 με 2017 ως τη δεκαετή μάχη μεταξύ Ομοσπονδίας και Διχοτόμησης. Η ιστορία του Κυπριακού για τον συγγραφέα είναι μια ανοιχτή διαδικασία και ο τρόπος που περιγράφεται, η επιλογή της συνεχούς παρουσίας των ανθρώπων που αγωνίζονται από τη μία και από την άλλη πλευρά του σηματοπλέγματος, είναι η διαρκής υπερθύμηση αυτού που λέει προς το τέλος του βιβλίου Γρηγόρης. Ότι η λύση της επανένωσης ήταν πιο εύκολη υπόθεση από τη διχοτόμηση. Ότι η ειρήνη είναι πιο εύκολη από τον πόλεμο. Καρινό μου, η μελέτη του Ιωάννου μας ευκολύνει να δούμε τον τρόπο οικοδόμησης της επίσημης ιστορίας, του εθνικιστικού αφηγήματος, όπως γράφεται από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι μια ιστορία που ξεκινά πάντα το 1974 και κινείται πάνω κάτω από και προς το 1974 και μου θυμίζει την κίνηση των φαντάρων στα φυλάκια που πηγαίνουν πάνω κάτω στην πράσινη γραμμή.
Μου φαίνεται δηλαδή πως είναι μια ιστορία που γράφεται σε στρατιωτικό ρυθμό, που λέγεται αποκρύπτοντας την αλήθεια και παρατραυματίζοντας τους Κύπριους διαρκώς. Ο Γρηγόρης ανοίγει τη συζήτηση και με τον προκλητικό τίτλο του βιβλίου «Ο Ντεχτάς στον Νότο». Είναι το σύνθημα που φώναξαν οι Τουρκοκύπροι που ψήφισαν πλειοψηφικά ναι στο σχέδιο ΑΝΑ, μας το θυμίζει αυτό σε μια υποσημείωση, όταν έμαθαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Ήταν η τραγική απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Ντεχτάς, όταν έλεγε στους διαφωνούντες Τουρκοκύπριους, αν δεν σας αρέσει, να πάρει στον Νότο. Αναδεικνύοντας τη φωνή των Τουρκοκύπριων, κάνοντας το σύνθημά τους τίτλο, ο Γρηγόρης Ιωάννου λέει ξεκάθαρα πως η πολιτική διχοτόμηση του Ντεχτάς συνάντησε την πολιτική διχοτόμηση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Το ότι το λέει αυτό με ένα τουρκοκυπριακό σύνθημα στον τίτλο είναι πολύ τολμηρό και σημαντικό, όχι μόνο γιατί αναδεικνύει τη φωνή των Τουρκοκύπριων, αλλά και γιατί νομίζω ότι οικοδομεί ένα εμείς που περνά και διασχίζει την πράσινη γραμμή. Το εμείς των ανθρώπων που παλεύουν κατά την επανένωση του νησιού με όρους πολιτικής ισότητας και ειρήνης για τις δύο κοινότητες. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θεωρώ το βιβλίο πολύ σημαντικό είναι γιατί εμβαθύνει σε ένα ιδεολογικό ζήτημα, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι εθνικισμοί δεν είναι απλώς ιδεολογίες εξουσίας, αλλά εργαλεία τρομοκρατίας. Πρόκειται για εθνικισμούς που σε μεγάλο βαθμό εισήχθησαν από την Ελλάδα και την Τουρκία και οι οποίοι καθόρισαν με τραγικό τρόπο την πορεία των γεγονότων, υποστάπτοντας από πολύ νωρίς διαδικασία από αποικιοποίησης, ανεξαρτησίας και ειρήνης στο νησί. Επικεντρώνοντας αυτόν τον άγριο εθνικισμό που είχε ως συνέπεια χιλιάδες θύματα τη μία και την άλλη μεριά, ο Γρηγόρης Ιωάννου θυμίζει πως ένα ακόμα από τα προβλήματα του Κυπριακού είναι ότι αποτέλεσε επεισόδιο της ιστορικής διαμάχης ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό εθνικισμό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η εμπειρία κοινής συμβίωσης χρόνων των δύο κοινοτήτων στο νησί, ούτε οι κοινοί αγώνες, ούτε τα ανοιχτά χωριά, ούτε τίποτα. Ο Ιωάννου εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο, ασκεί κριτική και στο λόγο που συνοδεύει την περίπτωση των αγνοούμενων. Έχουμε ακούσει για τους αγνοούμενους του 1974. Μας δίνει την αφορμή να σκεφτούμε ότι πάνω στα φαντάσματα και τον πόνο που προκαλεί συνεχής αναφορά στους αγνοούμενους, που είναι πάντα Ελληνοκύπροι, παραγωνίζεται η ανάγκη των ανθρώπων που δεν είναι αγνοούμενοι, αλλά είναι ζωντανά σώματα και που παλεύουν σήμερα για την επανένωση του νησιού. Γίνεται, νομίζω, αφορμή η αναφορά στους αγνοούμενους να σκεφτούμε ότι ο αιώνιος θρήνος για τους δικούς μας νεκρούς γίνεται τελετουργικό νομιμοποίησης του αδύνατου της επανένωσης, συνειδητή διατήρηση ενός τραύματος που θα λυθεί μόνο με ένα καινούριο τραύμα, την οριστική διχοτόμηση. Πολύ σημαντική συμβολή αποτελεί και η εντελεχής παρουσία των διαφορετικών γραμμών και αντιφάσεων της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης, αν και αυτή ενωπείται από σε πολλές περιπτώσεις γύρω από το ζήτημα της οικονομίας και του κέρδους. Εν τούτης κάποιες φορές φαίνεται να τα σπάει στο εθνικό. Ο Γρηγόρης Ιωάννου περιγράφει και μια τρίτη γραμμή που αναδεικνύεται πέρα των απορριπτικών και των εντός εισαγωγικών εκδοτικών. Μια άλλη εκδοχή των απορριπτικών, θα λέγαμε, την ονομάζει αυτή του status quo με κάθε κόστος ή όποια διχοτόμηση θα έρθει η ώρα. Τη γραμμή δηλαδή που να αφήσουμε να σαπίσει το Κυπριακό και να έρθει να πέσει η γραμμή διχοτόμηση σαν όριμο φρούτο. Κατά τη γνώμη μου όμως, η καρδιά του βιβλίου βρίσκεται στα κεφάλαια στα οποία περιγράφεται το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003 και η εμπειρία γύρω από το σχέδιο ΑΝΑ το 2004. Τα κεφάλαια αυτά διατηρούν και διασώζουν όλη την έκπληξη της γενιάς μας, μιας γενιάς που δεν ήξερε πως είναι η άλλη πλευρά. Και σε αυτά τα κεφάλαια ο Γρηγόρης Ιωάννου είναι παρόν, δεν πάβει νομίζω ποτέ να είναι, σε όλο το βιβλίο, αλλά εδώ ιδιαίτερα, χρησιμοποιώντας τις μνήμες του, τις μνήμες μας, για να μιλήσει άλλοτε για τη σιωπή και άλλοτε για τα ψέματα με τα οποία μεγαλώσαμε. Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, αυτή η πτώση ενός μικρού τείχους του Βερολίνου για εμάς, ήταν όπως σημειώνει ο Γρηγόρης μια στιγμή αλήθειας. Μια στιγμή εκτός κανονικότητας, θα προσθέταμε εμείς, μια στιγμή τρομερής αμηχανίας για τις πολιτικές ηγεσίες των δύο πλευρών, που για λίγο άφησαν τους ανθρώπους να πηγαινοέρχονται και να αγκαλιάζονται, να γνωρίζονται, πατώντας και προσπερνώντας την πράσινη γραμμή. Οι σιωπές χρόνων είναι γνωστό ότι σπάνε με πολλούς τρόπους και όχι πάντα θετικά. Ο Ιωάννου, περιγράφοντας το σπάσιμο της κυπριακής σιωπής, κάνει λόγο για σιωπηλή επανάσταση. Αναδεικνύει το στοιχείο της γιορτής των από κάτω που είχε το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, η κοινή πρωτομαγιά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πούμε περισσότερα και για αυτή τη φοβερή πρώτη κοινή πρωτομαγιά. Ο συγγραφέας, με λίγα λόγια, εικονοποιεί τα στιγμιότυπα μιας προσωρινής ανεπίσημης επανένωσης που κράτησε λίγο και ταυτόχρονα καταγράφει το ιστορικό γεγονός με έναν τρόπο που μας υποχρεώνει να μιλήσουμε γι' αυτό.
γιατί η καταγεγραμμένη ιστορία του Κυπριακού είναι κυρίως μια ιστορία διαπραγματεύσεων, στην οποία απουσιάζει η εμπειρία των ανθρώπων. Εδώ, ας μου επιτραπεί μια προσωπική μνήμη, την οποία καταθέτω γιατί την ανέσυρα διαβάζοντας το κείμενο του Γρηγόρη, και μετά θα τοποθετήσω πίσω στη θέση της. Θυμάμαι το δέος που ένιωσα όταν πέρασα το 2008 στην άλλη πλευρά, τη συγκίνηση όταν πέρασα το φυλάκιο στην Λευκοσία, το συνέστημα του να περπατώ σε μια απαγορευμένη μέχρι πρότινος περιοχή που την ένιωθα ναρκοθετημένη κατά τα παπούτσια μου, την πρώτη στιγμή που πήγα σε ένα σπίτι που έμεναν τουρκοκύπριοι φίλοι, γιατί τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφει ο Γρηγόρης στο βιβλίο. Κάποια παιδιά μεγάλωσαν με το φάι του το φαΐ σου και να μην έρθει ο Τουρκός να σε πιάσει. Και θυμάμαι την έκπληξή μου όταν έκανα την αφελή διαπίστωση, ακούγοντας τους τουρκοκύπριους να μιλούν τουρκικά. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως μιλούν τα τουρκικά με κυπριακή προφορά. Δηλαδή μιλούν κυπριακά. Και νομίζω ότι ήταν η στιγμή που η πολιτική μου τοποθέτηση υποστηρίχθηκε βιωματικά, αφού ένιωσα στο πετσί μου ότι οι Τουρκοκύπροι είναι Κύπροι. Θέλω να πω με αυτό πως στη γενιά μας το όραμα της επανένωσης για όσες την υποστηρίζαμε ήταν μια ιδεολογική τοποθέτηση. Αλλά δεν προέκυπτε από κάποια βιωμένη εμπειρία, μέχρι το 2003 που άνοιξαν τα δοφράγματα. Το κείμενο του Γρηγόρη Ιωάννου συμπεριλαμβάνει αυτή την εμπειρία, με τα εργαλεία της πολιτικής κοινωνιολογίας, την κάνει πολιτικό επιχείρημα, την κάνει ιστορικό παράδειγμα, άξιο να ακουστεί. Στην περιγραφή του Γρηγόρη Ιωάννου για το σχέδιο ΑΝΑΡ, οι λέξεις είναι φορτισμένες. Ο Γρηγόρης Ιωάννου μιλά για το τέλος του μύθου και το τέλος της ανθρώπινας. Τονίζει πως το 2004 υπήρξε το τέλος της εικόνας των διαλλακτικών Ελληνοκύπριων και των αδιάλλακτων Τουρκοκύπριων. Και επιμένοντας αυτό, μας θυμίζει ποιο ήταν το μεγάλο διακύβευμα για την αριστερά και πόσο πραγματικά τραγική ήταν η στάση του ΑΚΕΠ. Ήταν μια στάση που άδειαζε τους Τουρκοκύπριους που βρίσκονταν σε κινητοποίησεις για 1,5 χρόνο. Ωστόσο, σε αυτή την περιγραφή διαφαίνεται η δυνατότητα που άνοιξε η συζήτηση για το σχέδιο ΑΝΑ, αφού αποσταθεροποίησε πλήρως παλιωμένες αντιλήψεις δεκαετιών και όπως σημειώνει ο ίδιος, προετοίμασε το έδαφος για μια δεύτερη προοπτική λύση 4 χρόνια αργότερα. Εδώ πάντως θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ο Ιωάννου δεν μένει μόνο σε μια εύκολη κριτική στο ΑΚΕ που επικεντρώνει απλώς στο αν ψήφισε ναι ή όχι στο σχέδιο ΑΝΑ. Στην ανάλυση του παίρνει υπόψη και τον ταξικό παράγοντα και η κριτική για το ΑΚΕ γίνεται και πριν και μετά το σχέδιο ΑΝΑ. Και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να είναι πάντα παρόν στην ανάλυση μας για το Κυπριακό, γιατί δεν είναι μόνο ότι το ΑΚΕΛ δεν κάλυψε τους Τουρκοκύπριους στη μάχη του σχέδιου ΑΝΑ, είναι ότι δεν υιοθέτησε ποτέ θέσεις πραγματικής ενότητας και βελτίωσης ζωής των απλών ανθρώπων, αυτό που λέμε τα κοινωνικά δικαιώματα, είτε είναι Ελληνοκύπριοι είτε είναι Τουρκοκύπριοι. Τα χρόνια που ακολούθησαν η πολιτική του, ιδιαίτερα όταν κυβέρνησε, ήταν μια πολιτική που είχε χαρακτηριστικά νοφιλελεύθερα, έτσι, ήταν γνωστά αυτά. Δημιουργείται επομένως το ερώτημα, διαβάζοντας το βιβλίο, για το πώς η αριστερά, προοδευτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που ήθελαν την επανένωση, θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει μια πολιτική που θα πάλευε για την επανένωση του νησιού, δεν ήταν ευθύνη αυτών των αγωνιστών, προφανώς ήταν της μεγάλης αριστεράς, για την επανένωση του νησιού με όρους πολιτικής ισότητας για τις δύο κοινότητες και που την ίδια στιγμή θα εφάρμοσε μια πολιτική για τα συμφέροντα των πολλών. Και όχι σε μια λογική στα δύο, αλλά με μια πρόθεση ενοποίησης αυτών των δύο χαρακτηριστικών. Τελικά αυτό το εμείς είναι και εμείς Κύπροι, είναι όμως και εμείς πολλοί, οι από κάτω. Και νομίζω ότι το βιβλίο του Ιωάννου θέτει τις βάσεις για να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Αντίστοιχα αιχμηρό είναι και το κεφάλαιο με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και αυτό που ο Ιωάννου ονομάζει βαθύ κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας της έφταχτης ανάγκης. Εδώ ο Γρηγόρης μιλά για τις δομές, για τη διχοτομική κουλτούρα, για την ιδεολογική ηγεμονία του «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι», η οποία χτίζεται λέξη-λέξη κυριολεκτικά στο Κυπριακό σχολείο, από τα εξώφυλλα των σχολικών τετραδίων, όπως μας θυμίζει στο βιβλίο του. Πολλά τα παραδείγματα, πλούσια τα παραδείγματα στο βιβλίο, μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα σε όσους μπορούν να αγνοούν την πολιτισμική συνθήκη στην οποία μεγαλώνουν οι Κύπροι. Λέει ο Γρηγόρης Ιωάννου ότι το βαθύ κράτος, το διαβάζω όπως το λέει, είναι συνειδητά διχοτομικό. Προτιμά μια Κύπρο μισή και ελληνική υπό τον έλεγχό του, παρά ολόκληρη και δικοινοτική. Πράγματι, το κράτος στην Κύπρο σε επίπεδο προπαγάνδας χτίστηκε συγκεντρωτικά, στερώντας από γενιές και γενιές τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κοινή ζωή και ιστορία πριν το 1974. Γιατί η επίσημη ιστορία στην Κύπρο ξεκινά το 1974, στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Και επιστρέφει πάντα σε αυτή την ημερομηνία, αποσιωπώντας άλλα τραύματα, όπως ας πούμε αυτό το 1963 με την αναθεώρηση του συντάγματος του Μακάριου και όσα ακολούθησαν. Ξέχασα ακριβώς να αναφέρεις ότι όταν τα παιδιά στον υπόλοιπο κόσμο, το λέγαμε χθες, ζωγράφησαν σπιτάκια και λουλούδια στα τετράδια εθνογραφίας,
Εμείς στο Δημοτικό χρωματίσαμε τις μαυρόασπρες φωτοτυπίες του Μακάριου και τους ήρωες της ΕΟΚΑ και τα σχολεία μας, η τύχη μας ήταν γεμάτα, ας πούμε, με το Μακάριο σε pop έκδοση, σε πράσινο ροζ και αυτές ήταν οι σχολικές μας τάξεις, δηλαδή. Μια κουβέντα ακόμα για την κριτική στην αριστερά. Ο Γρηγόρης, όπως είπα και πριν, δεν φοβάται να κάνει κριτική στη μεγάλη αριστερά του νησιού, το ΑΚΕΛ. Τη μεγάλη της αδυναμίας επικοινώνει στη φράση «Η κυπριακή αριστερά οθείται σε μια αμυντική θέση από την οποία υποχρεώνεται να αποδεικνύει αδιάκοπα την προσήλωσή της στο έθνος και να διεκδικεί το δικαίωμα να μιλά». Όσες και όσοι διαβάζουν το βιβλίο θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα λάθη του ΑΚΕΛ βήμα-βήμα. Το σημαντικό όμως και πάλι εδώ δεν είναι τα γεγονότα. Είναι ότι ο συγγραφέας με το έργο του υποχρεώνει, νομίζω, την αριστερά σε μια αναγκαία λογοδοσία, ίσως και απολογία στους Τουρκοκύπριους, που με ένταση τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκαν άντε στον εθνικισμό της δικής τους πλευράς. Δεν είναι μόνο ότι μας θυμίζει ότι έχουμε καθήκον να παλεύουμε αυτονόητα ενάντια στους δικούς μας εθνικισμούς, είναι ότι μας κάνει να σκεφτούμε πως οφείλουμε να διευκολύνουμε το έργο των ανθρώπων που παλεύουν για την επανένωση στην άλλη πλευρά, σε δυσκολότερες συνθήκες, στις μάχες που αυτοί επιλέγουν ως σημαντικές ή τέλος πάντων να πούμε κάτι για αυτές. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απλώς οι άλλοι ξένοι, αλλά το άλλο μισό του εμείς. Γράφει κάποια στιγμή ο Γρηγόρης ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα άντεξε, αντέχει λέει ακόμα, και μπροστά στις πιέσεις της Τουρκίας για τη διατήρηση σε μεγάλο βαθμό την τοπική κοινότητα. Νομίζω ότι σε αυτό το ρήμα, το άντεξε, συγκεντρώνεται όλη η δυνατότητα, όλη η ελπίδα, όλη η τραγικότητα του Κυπριακού έτους Τουρκοκύπριους. Υπάρχει ένα σύνθημα που έχει γίνει και πανό γραμμένο στα Τούρκια και στα ελληνικά, λέει «Παλεύουμε μαζί για όλα», για όλα δηλαδή, που επιχειρεί να μιλήσει για αυτό το εμείς, του οποίου ο τρόπος είναι το μαζί και το αίτημα είναι το όλα. Υπάρχει όμως και ένας πρόλογος στο βιβλίο. Ο Αλέξης Ηρακλήδης στον πρόλογο, πατώντας την επιχειρηματολογία του Γρηγόρη Ιωάννου, με βεβαιότητα εκτιμά ότι η διχοτόμηση είναι τελειωμένη υπόθεση. Ο Γρηγόρης πάλι αφήνει αρκετές χαραμάτες. Κρούει πάνω στον κόδωνα του κινδύνου για πιθανά πολεμικά επεισόδια και έχει δίκιο. Δεν θα πω στον πειρασμό να σχολιάσει τον πρόλογο του Ηρακλήδη, ανοίγει και αυτό, ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση εκεί, ούτε να πω σε ζητήματα επικαιρότητας. Πάντως ο τρόπος που αφήνεται την ιστορία ο Ιωάννου και χτίζει το επιχείρημα, αποδεικνύει πως σε κάθε κόμβο αυτής της μακράς πορείας, που πάντως δεν πάει προς τα μπρος, αλλά όπως είπα πριν, προχωρά πάνω-κάτω σαν το σκοπό σε στρατιωτικό ρυθμό από και προς το 1984, οι κοινότητες από τη μία και από την άλλη πλευρά βρίσκουν χαραμάτες και τρυπώνουν. Όσο τα σύνορα είναι ανοιχτά, όσο οι άνθρωποι βλέπουν ότι υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί από την άλλη πλευρά, η ελπίδα για μια κοινή ειρηνική συμβίωση είναι ζωντανή. Να πούμε τέλος μια κουβέντα και για την εξαιρετική εικονογράφηση του βιβλίου μαζί και του εξώφυλλου με το φωτογραφικό υλικό του Παυσανία Καραθανάση που έκανε τη διατριβή των εθνογραφώντας στη Λευκοσία και την Πράσινη Γραμμή και που θα δούμε από ό,τι μαθαίνουμε και στην κυπρολογική σειρά ρώτησης ελπίζω σύντομα. Οι φωτογραφίες σε ένα άλλο σημείο συνομιλούν με το κείμενο του Γρηγόρη, αλλά προφανώς αποτελούν και αυτόνομο σχόλιο για τη ζωή στο νησί. Όπως ας πούμε η φωτογραφία σελίδα 248 με το παιδί πάνω στο ποδήλατο που κοιτά ένα κλειστό τόπο, ένα διέξοδο, υποθέτω σε κάποιο σημείο της πράσινης γραμμής. Σαν μια κίνηση να διακόπτεται άξαφνα, καθώς ποδηλατή στέγεται αμήχανο μπροστά στο αδιέξοδο. Θα βρει άραγε την είσοδο και όχι την έξοδο για την άλλη πλευρά. Και ένα ιστερόγραφο. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κύπριου Κώστα Αχνιώτη, ενός αγωνιστή της επανένωσης, της ειρήνης και της φιλίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Ενός ανθρώπου που είχε χτίσει το σπίτι του στην πράσινη γραμμή. Έγραφε ο Κώστας Αχνιώτης στο περιοδικό Εντός των Τυχών πριν από πολλές δεκαετίες. Η κυπριακή συνείδηση νομίζω ότι είναι αδύνατη. Γι' αυτό παίζει τον ψόφιο κοριό, περιμένοντας καλύτερες μέρες. Το βιβλίο του Γρηγόρη συμβάλλει στην ενίσχυση αυτής της κυπριακής συνείδησης και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τον Γρηγόρη και τον Χρήστο και όλους εσάς που είστε εδώ. Είναι λίγο δύσκολο να μιλήσει κανείς όταν μετά την Κατερίνα που ήταν και πολύ, προσωπική αυτή ματιά, θα καταθέσω λίγο το βλέμμα ενός Καλαμαρά πάνω στο βιβλίο και μια και βάζουμε τα βιωματικά θα τα βάλω μπροστά. Εγώ λίγο στην γενιά εκείνη που στο σχολείο πήγε επί Χούντας, είχαμε την Κύπρο όπως εξακολουθούν να έχουν κάτω δεξιά στο χάρτη. Αλλά φαντάζομαι ότι τα τωρινά παιδιά δεν μαθαίνουν γενικώς γιατί είναι εκεί. Εμείς μαθαίναμε ότι είναι προσωρινά εκεί
γιατί ανήκει στο χάρτη. Και όπου να είναι, προς το παρόν δεν είναι ακριβώς κομμάτι του ελληνικού κράτους, αλλά όπου να είναι γίνεται. Επίσης μαθαίναμε ότι είμαστε μια γενιά που έτσι και αλλιώς θα πολεμήσει. Ήταν μια γενιά που όπου τα χρόνια τα δικά μας απήγαν μια τρενταριά από τον παγκόσμιο πολεμικό. Οπότε πολύ λογικό να θεωρείται ότι μια γενιά αγοριών μας εξηγούσαν πώς να κάνουμε τον πόλεμο, πώς θα ζήσουμε, να μην χάσουμε τη σημαία γερνώντας, δεν πειράζει να χάσουμε τη μάχη, αλλά η σημαία επουδενή και διάφορα τέτοια. Εξού και η γενιά μου είχε ένα διπλό σοκ. Το πρώτο σοκ ήταν το Πολυτεχνείο που το τάγκ πάταγε τη σημαία, την οποία οφείλει, ήταν πάνω από την πατρίδα, ας πούμε. Και το δεύτερο είναι ότι εκεί ο Σταδάκη λίγο πριν τα 10 έγινε εισβολή και μπήκε το Κυπριακό με έναν άλλο τρόπο στη ζωή μας. Τώρα, το βλέμμα είναι αρκετά διαφορετικό, γιατί από εκεί και πέρα, για τους, όταν πέρασε αυτή η πρώτη συγκίνηση του 1974 και η συλλογική ενοχή με την εικόνα των προσφύγων κλπ. Αυτό που ακολούθησε ήταν λίγο διαφορετικό. Το Κυπριακό για το ελλαδικό κοινό είναι ένα βαρετό ζήτημα. Είναι βαρετό κυρίως για τον τρόπο που μπαίνει, επειδή ακριβώς το συζητάμε μέσα από μια διελκυστήμα διαπραγματεύση, της οποίας δεν μαθαίνουμε και πολλά πράγματα στα πολιτικά. Και θα έρθω στο βιβλίο για αυτό το σε αυτά που μας προσφέρει το βιβλίο. Επίσης είναι ένα θέμα που ταυτόχρονα το τι είναι το πραγματικό Κυπριακό δεν το μαθαίνουμε, απ' την άλλη σηκώνει συζήτηση του πάρα πολλές απόψεις μέσα στην αριστερά. Δηλαδή, αν και το μακεδονικό ή το βορειοπηρετικό, δεν μπορούν να υπάρχουν και πάρα πολλές μεγάλη γκάμα απόψεων για να παραμένεις αριστερός. Στο Κυπριακό χωράνε όλες τις συζητήσεις και νομίζω ότι μπορούμε να το θα φανεί και από την κουβέντα μετά. Τώρα, αυτό το βαρύ ζήτημα έχουμε στην Ελλάδα μια εκτενή βιβλιογραφία ιστορικού χαρακτήρα για το πριν το 1974, αλλά όχι το μετά. Πριν το 1974 θα βρούμε την παραδοσιακή εθνικιστική βιβλιογραφία, θα βρούμε συλλογές τεκμηρίων, κάποιες έχουν βγει από προδεξιούς, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αν μπει στον κόπο να διαβάσεις, ως τεκμήριο. Τώρα υπάρχει σαν κίνδυνο να φάμε η λογική ότι να μην μοιραστούμε το αέριο και ό,τι άλλο υπάρχει, επίσης είναι το στην κατεύθυνση. Υπάρχουν καταγράφει επίσης κάτι αντίστοιχες προσαρμογές στη βάση. Ας πούμε κάπου στα ψηλά λέει ότι υπάρχουν κάποιοι μεταναδιοκτήτες στο Βαρόσι που έχουν ήδη προσφύγει στην Τουρκική Επιτροπή από σημείο ένωση. Αυτό θα ήθελα εγώ περισσότερο να διαβάσω γι' αυτό. Γιατί είναι δύσκολο. Και τέλος υπάρχουν μεταβολές στην τουρκοκυπριακή κοινωνία και πολιτική σκηνή μέσα από τα 15 χρόνια. Διά το 2003 το ευρωπαϊκό όραμα περνούσε για το βορρά μέσω της επανένωσης. Το θυμάμαι και εμπειρικά το 2000 και γενικά μου επίσκεψη στο Βορρά. Πριν να ανοίξουμε πράγματα. Το 2011, μετά το τραύμα του πουλήματος, του αδειάσματος και από την αριστερά στο δημοψήφισμα και από το κέντρο δηλαδή, έχουμε μια σταδιακή ο τουρκοκυπριωτισμός συγκροτήτως τέτοιος πια. Δηλαδή έχουμε τις κινητοποιήσεις του 2011 όπου είναι κοντά με την Τουρκία και το μνημόνιο που αυτή επιβάλλει, τα μέτρα λιτότητας κλπ. Αλλά πια ως Τουρκοκύπριο, όχι ως κομμάτι ενός όλου. Νομίζω και εδώ επιβεβαιώνεται αυτό. Το διατάχαμε. Νομίζω το βιβλίο έχει μια παραδοχή και μια προειδοποίηση. Η παραδοχή είναι, εισαγωγικά, ουσιαστικά η δικοτόμηση είναι ήδη πάνω στο τραπέζι των συνομιλιών από το 2017. Η προειδοποίηση είναι, πάλι εισαγωγικά, ότι η διαπραγμάτευση αυτής της δικοτόμησης θα είναι απλώς πιο δύσκολη από την διαπραγμάτευση της επανένωσης. Νομίζω ότι είχε να κάνει αυτό κυρίως με το παιδί των Ερντογάν Φλάιμαν. Δηλαδή ότι έχουν να μοιράσουν, το διακύβευμα αλλάζει από ότι αν το 2010, ας πούμε, 2004 είχες να μοιράσει ένα νησί με κάποιες παραλίες και τουριστικούς παραδείσους και φορολογικούς παραδείσους, τώρα έχεις να μοιράσεις και πολύ σοβαρότερα πράγματα. Τώρα, ποια στάση μπορεί να κρατήσει η αριστερά απέναντι σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ότι αν είναι αδύνατο να ζήσουμε αυτές τις κοινωνίες και αν δηλαδή, το είχα πει το 4 σε μια δημόσια συζήτηση με το σχέδιο Ανάν και λίγο δεν άρεσε, ότι αν η λογική κοινωνία δεν θέλει να ξανανεωρηθεί μετά από 30-40 χρόνια. Είναι λογικό. Είναι άλλο πράγμα να επανενωθούν κάποιοι οι οποίοι σπάσαν σε ένα διάστημα και άλλο μια γενιά η οποία μεγαλώνει χωριστά. Το θέμα θα μπορεί, πώς μπορεί να δεις μια ύφεση και μια να υπάρξουν οι βία που ανοίξαν στη διαδικασία της επανένωσης, τα περάσματα, τη λίδραση και οπουδήποτε αλλού, η ελευθερία επικοινωνία, ενδεχομένως η εργασία στον νότο κάποιον, η εγκατάσταση στον βορρά, σε μια κανονικοποίηση όμως, το σχέσιο είναι σε δύο διαφορετικά πράγματα.
Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα θέλει δύο κράτη. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, νομίζω ότι όπως οι κανονικοποιήσεις πάντα βοηθάνε. Αν τις αντιληφθούμε ως τέτοιες. Έχω την αίσθηση ότι 40 χρόνια πάρα πολλά για να συγκροτηθούν δύο διαφορετικές εθνικές οντότητες. Και η παρόμοια. Όπως και η Ελληνική πριν. Μπορεί το 1965 να ονειρεύονταν την, ή το 1955 να πολεμούσαν για την ένωση με την Ελλάδα. Αλλά τώρα δεν μπορεί και να μην ξεπεί μια δύο διάθεση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την εμπειρία όταν έφτασε στην Κύπρο πρώτη φορά στη Λευκοσία. Επί τη φίλη μου είχε παραλάβει. Να πάρω σε ένα βιβλιοπωλείο το οποίο ήταν εκπληκτικό. Είχε ελληνικές σημαίες, δεν μάθω σημαίες, δεν ήταν το Φαντόπουλο, ήταν πιο λησαλητικό ας πούμε. Και ήταν Ελλάδα, η Κύπρος Ελλάδα και πάνω απ' όλα, γιατί από το αεροδρόμιο δεν είχα προλάβει να αλλάξω δραχμές εκεί πέρα και Ελληνίδες. Λέω, μπορώ να πληρώσω σε δραχμές. Και η τύπη με το ζήτο η Ελλάς και η Ελλάς και έπαστε μας, όχι και δραχμές, με φρίκι ας πούμε. Δηλαδή για μένα εκείνο σήμερα ότι δεν υπήρχε ποτέ θέμα ένωσης, ό,τι κάνω εγώ σε κανένα δραχμές. Αντίστοιχα νομίζω ότι έχουμε κλάδι. Αυτά. Ευχαριστώ Παυσανία για τον λόγο. Ευχαριστώ και τον Γρηγόρη τον Χρήστο και την Κατερίνα για την πρόσκληση και να είμαι εδώ με αγαπημένες και αγαπημένους συντρόφους, συντρόφισσες, συναδέλφους, συναδέλφισσες και φίλους και φίλες. Λοιπόν, ήταν κάποτε ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Κύπριος. Ήταν σε μια μακρινή χώρα. Είχαν διαπράξει ένα έγκλημα, για το οποίο καταδικάστηκαν και οι τρεις σε θάνατο. Και λίγο πριν γίνει η εκτέλεση, τους είπαμε, έχετε μια τελευταία ευθυμία, μπορείτε να μας την δείτε. Πήγαν λοιπόν πρώτα στον Γάλλο και ο Γάλλος τους λέει, παιδιά, θα πάει να πεθάνω. Το που θα ήθελα έτσι για να πάω ευχαριστημένο, ένα ωραίο φαγητό, φουαγκρά, με πάτια, με κρασάκι, τυρί, γλυκό κτλ. Να το απολαύσω και θα πεθάνω ευτυχισμένος. Πάμε μετά στον Κύπριο. Ο Κύπριος μου λέει, παιδιά, άμα είναι να πεθάνω, τότε θα ήθελα να με αφήσετε να σας εξηγήσω μία τελευταία φορά το παιδιά. Και πετάγεται ο άκρος και λέει, σκοτώστε με εμένα πρώτα. Λοιπόν, το Κυπριακό κουράζει. Και κουράζει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Σκεφτόμουν για παράδειγμα χτες το mail του ΟΜΙΚ, δεν ξέρω και από εσάς την είδατε, είχε ως τίτλο «Συζήτηση για το Κυπριακό». Και με το που το βλέπω λέω «Αμάν, τη βάζαμε, δεν θα την κανείς». Τώρα πια όμως άρχισε να κουράζει και στην ίδια την Κύπρο. Και το Κυπριακό κουράζει επειδή επαναλαμβάνεται. Επειδή τα πάντα εμφανίζονται σταθερά και αμετάβλητα. Το βιβλίο του Γρηγόρη παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και παρέχει πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που ανατρέπουν τα υπάρχοντα και κυρίαρχα αφηγήματα για το Κυπριακό. Στο βιβλίο αυτό το Κυπριακό δεν είναι απλά ένα ζήτημα υψηλής πολιτικής ή διπλωματίας, όπως λέχθηκε και πιο πριν, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο παίρνει σάρκα και οστά από τη διαφορή περιγραφή της πολιτικής από τα κάτω, για να χρησιμοποιήσω και την έκφραση του Παυσανία από την χθεσινή παρουσίαση της πόλης. Πιο σημαντικό όμως είναι ότι το Κυπριακό που περιγράφει ο Γρηγόρης είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση του βιβλίου με μια μικρή αναφορά στην εικόνα της αφίσας. Και εδώ είπε κάποια πράγματα ο Παυσανίας, οπότε με έβγαλε την υποχρέωση να δώσω περισσότερο λεπτομέρειες. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι το μήνυμα είναι
λίγο πολύ προφανές, ο θηρεώσει Κυπριακής Δημοκρατίας με το Περιστέρι το οποίο κανονικά είναι μέσα στη μέση, να πετάει και να φεύγει μακριά, αφήνοντας πίσω το απλά ένα μαύρο φόντο. Και πάλι υποθέτω ότι είναι κατανοητό το σύμφωνο, το οποίο μετά σε μια άλλη με την Κυπριακή έκφραση που θα πει χάθηκε η ευκαιρία, τελείωσε το θέμα, πάει έκκληση. Το στέλνσιλ αυτό εμφανίστηκε γύρω στο 2009. Στον απόϊχο της απόλυσης του σχεδίου και που έδειξε το χάσμα των πολιτικών οραμάτων ή της απουσίας του μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ασχέτως με το ότι η πρόθεση του καλλιτέχνου ήταν κάπως διαφορετική από την ανάγνωση του δεξιού τώρα, ότι δηλαδή είχε να κάνει με, με το χάσμα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και το Δήμα. Παρ' όλα αυτά δημιουργήθηκε ένα σοκ στους Ελληνοκύπριους, κατοίκους της εντός των τυχών ευκοσίας, όπου και εμφανίστηκε. Το πουλί που πέταξε όμως, και αυτό θέλω έτσι να υποστηρίξω εδώ, το πουλί που πέταξε δεν ήταν μόνο η Δύση, ήταν και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά ένα ηρωνικό, αλλά απόλυτα κυπριακό τρόπο. Όταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, πάλι αυτό που είπε λίγο πριν ο Τάσος, καλός Τάσος, με το ένα σίγμα, διατύπωσε με ένα πολύ εύπλοκο τρόπο την ελληνοκυπριακή αγωνία, λέγοντας, ανοίγω εισαγωγικά, δεν πήρα κράτος για να παραδώσω κοινότητα. Και ταυτόχρονα διακήρυξε συνειδητά ή ασυνειδητά τον μετασχηματισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ελληνοκυπριακή δημοκρατία της Νότιας Κύπρου. Ανοίγω πάλι εισαγωγικά μια ισχυρή πολιτική παρουσία του ελληνισμού κλείνοντας εισαγωγικά εκτός της Ελλάδας, όπως είπε πρόσφατα και ο ιστορικός Γιώργος Μαγαρίτης. Η ειρωνία έγινε στο ότι τελικά οι Ελληνοκύπροι εκπληρώνουν το όραμα του Μερτάς για ένα πολιτικό κράτος εκτός της Τουρκίας. Το παράβλεπτο κέρδος, η απώλεια, όπως το λέει κανείς, είναι ότι στην πορεία η Κυπριακή Δημοκρατία μετασχηματίστηκε σε Ελληνοκυπριακό κράτος. Αυτό το βιβλίο εξηγεί αυτό το φαινόμενο και δείχνει πως η ύπαρξη ενός δεύτερου ελληνικού κράτους δεν ήταν μια φυσική ή φυσιολογική εξέλιξη, ότι δεν υπήρχε καμία τελειολογική ή νομοτελειακή προδιάθεση για το γεγονός. Ήταν μια σταδιακή, αργή και υπόγεια ιστορική διεργασία, η οποία νομιμοποίησε τη διχοτόμηση ως ελληνοκυπριακή πολιτική πλούτη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μία επιλογή η οποία είναι ο πιο κατάλληλη για τον πολυεθνωτικό χώρο της Κύπρου. Θα ήθελα να ξεχωρίσω τρία επιχειρήματα τα οποία υπάρχουν και εντοπίζονται στον κύριο λόγο και στα οποία θεωρώ ότι το βιβλίο δίνει ουσιαστικές και πιστικές απαντήσεις. Το πρώτο είναι ότι η Κύπρος είναι κομμάτι του ελληνισμού. Το δεύτερο, ας κάνουν οι Κύπροι ό,τι θέλουν. Και το τρίτο αφήγημα είναι ότι οι προτινόμενες λύσεις του Κυπριακού είναι υπεραλιστικές. Σημειώσω εδώ ότι δεν θα πω στον κόπο να σχολιάσω τις δεξιές εκφάνσεις αυτών των θέσεων. Για παράδειγμα, Άγγελος Συρίγος, στη σχέση με την Ευρωτομήση. Αλλά θα περιοριστώ μόνο στις αριστερές. Η ιδέα ότι η Κύπρος είναι ελληνική αγνοεί ή επιλέγει να αγνοεί ένα πολύ απλό δεδομένο. Τουλάχιστον ένας στους πέντε Κύπριους δεν είναι ελληνικός. Αντικατοπτρισμός αυτού του ζητήματος είναι η εξίσωση του όρου Κύπρι ως ελληνικός. Ένα 20% περίπου των Κυπρίων είναι Κύπριο. Ενώ υπάρχουν επίσημα Αρμίνες, Αρμένοι,
Λατίνοι, όπως λέμε στην Κύπρο, καθολικοί, απόγονοι Ιταλών. Αυτά με βάση τα στοιχεία του 1960, αυτά σημερινά, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά, και όταν ακόμα υπήρχε δικαιωματικό κράτος. Άρα, η Κύπρος δεν είναι ελληνική ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο ελληνική. Ιστορικά, οι Ελληνοκύπροι θεωρούσαν ότι οι Τουρκοκύπροι είναι ένα αντίχημα της ιστορίας. Ότι η ύπαρξή τους στο νησί ήταν λιγότερο νομιμοποιημένη, αφού είχαν μια παρουσία 500 χρόνων, σε αντίθεση με την Ελληνοκυπριακή, η οποία ήταν από την αρχαιότητα. Με άλλα λόγια, οι Τουρκοκύπροι είναι στην καλύτερη φιλοξενούμενη και ως τέτοιοι πρέπει να σέβονται τους κανόνες που θέτουν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του νησιού. Δηλαδή το 80%. Μια τέτοια πλειοψηφική αντίληψη της δημοκρατίας σήμαινε πρακτικά ότι οι Τουρκοκύπροι ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να απαντήσω πάλι σε αυτό που προτάσω. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους Μακεδόνες. Και οι ομοιότητες Μακεδονικού και Κυπριακού είναι πάρα πολλές, δεν είναι ο αρμόδιος να τις εξηγήσω. Αλλά ενδεικτικά θα πω από τον καιρό της Κομιτέν μέχρι το σήμερα, το σημερινό πολύ σημαντικό ερώτημα του γιατί το Μακεδονικό πέρασε στο ελληνικό κράτος, αλλά όχι το Κυπριακό. Η ελληνοκυπριακή θέση περί πλειοψηφικής αντίληψης της δημοκρατίας θεωρεί ότι εφόσον οι Τουρκοκύπροι είναι μειοψηφία, θα πρέπει να υπακούν στις επιλογές της πλειοψηφίας. Το ζήτημα αυτό δεν είναι καθόλου απλό. Είναι μία από τις βασικές αντιφάσεις της αστικής δημοκρατίας σε πολυεθνικά κράτη, όπου προκύπτει το ζήτημα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αποκλεισμένη από αυτή την πλειοψηφική αντίληψη, δεν είναι όμως μόνο το κοκκινό. Οτιδήποτε εκπίπτει από το εθνικό ορθό θα πρέπει επίσης να υπακούσει στις επιταγές της πλειοψηφίας. Τα παραδείγματα όπου με βίαιο τρόπο γίνεται προσπάθεια επιβολής των εθνικών επιλογών από τον καιρό της ΕΟΚΑ μέχρι σήμερα είναι ένα αριθμό. Και αφορούν τον μιλιταρισμό, το φύλλο, τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία, την παιδεία, αλλά και την ίδια τη συγκρότηση της πολιτικής κοινότητας. Έτσι, η αριστερά και το ΑΚΕΛ συστηματικά αποκλείονταν από πολιτικές διεργασίες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το ίδιο το εκλογικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας ακολουθεί τη λογική του αποικιοκρατικού βρετανικού καθεστώτος, όπου οι εκλογικές διαδικασίες σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η αριστερά. Είναι πολύ συνθέτω το θέμα, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά για όποιον ή ενδιαφέρεται μπορώ να το απαντήσω στις ερωτήσεις. Το σχέδιο ΝΑΤ και η συγκλήση της Χριστόφια Καλά που μας είπε και ο Τάσος πριν, για πρώτη φορά ανέτρεπε ανοιχτή την πρόνοια και έδινε τη δυνατότητα εκλογικών συμμαχιών στη βάση πολιτικής ιδεολογίας και όχι εθνοτικής προέλευσης. Δηλαδή, αριστερή Ελληνοκύπρη θα ψηφίζουμε αριστερή Τουρκοκύπριος, δεξιή Τουρκοκύπρη θα ψηφίζουμε δεξιή Τουρκοκύπριος. Καλή τύχη. Τέλος, ενδεικτικές είναι και οι πρόσφατες αντιδράσεις εντός των Ελληνοκυπρίων με την εκλογή του Μιαζίκη Ζελγυρέ ως ευρωβουλευτή του ΑΚΕ. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από την αντίληψη ότι η Κύπρος είναι ελληνική. Και αυτή η αντίληψη είναι αρκετά διαδεδομένη και στην αριστερά. Εμβληματικό είναι το γνωστό meme που κυκλοφορεί στο Facebook κάθε επέτειο του πραξικοπήματος. Ανοίγω σε μετά, με τη Χούντα κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα. Μόνο που ένα πρωί ξυπνήσαμε, κοιτάξαμε από το ανοιχτό παράθυρο και είδαμε να λείπει η μισή Κύπρος. Τι γίνεται. Όπως ανέφερε ξέρεις και ο Θεοδόρης Δρακόπουλος, μια τέτοια οπτική έχει έντονες αποικιοκρατικές συνδηλώσεις. Έστω τον έρχεται αυθαριστερά. Ας πάμε στη δεύτερη άποψη, σε σχέση με το Κυπριακό και στην οποία το βιβλίο μετάφρασε. Εκ πρώτης όψεως, η θέση «Ας αποφασίσουν οι Κύπροι» αφήνει την επιλογή της απόφασης του Κύπρου, και άρα είναι επιθετικό, μέσα από τους πολιτικούς θεσμούς του ανεξαρτητού τους κράτους. Η θέση αυτή εκφράστηκε έμεσα, αλλά δημόσια από τον Κώστα Καραμαλή το 2004. Σε σχέση με το σχέδιο Ανάρ, όταν ουσιαστικά με αυτή την υπερφυγή αρνήθηκε ο ίδιος να πάρει θέση.
το ίδιο το βιβλίο, εξηγώντας τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους εξελικτικά νομιμοποιείται η ιδέα της δικοτόμησης. Και εδώ αναφέρομαι και στο πολιτικό σύστημα. Δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο τους θεσμούς χειραγώγησης που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, αλλά και θέτει τα πολιτικά και κινηματικά διακυβεύματα του ενδεχομένου της δικοτόμησης. Το πιο σημαντικό πρόβλημα όμως με αυτή τη θέση είναι το ποιους εννοούμε λέγοντας Κύπροι όταν λέμε ας κάνουμε Κύπροι ό,τι θέλουμε. Ποιος είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Έστω και αν δεν υπάρχει απαραίτητα κακή πρόθεση όταν συμβαίνει λόγω του γεωργικού χαρακτήρα του λόγου. Πρακτικά ομιλούντες, αν η πλειοψηφία των Ελληνικυπρίων θέλει τη δικοτόμηση, γιατί αυτό να πρέπει να καθορίσει και το πολιτικό μέλλον του Τουρκοκυπρίου. Η λογική αυτή εγκλωβίζει την αριθμητική μειονότητα των Τουρκοκυπρίων, στερώντα τους κάθε δυνατότητα πολιτικής αυτενέργειας.